Είναι μεγάλη χαρά μας που εγκαινιάζουμε σήμερα και επισήμως τις εκδηλώσεις της Στέγης. Το ότι οι εκδηλώσεις γίνονται διαδικτυακά λόγω COVID είναι μια ασήμαντη παρονιχίδα σε αυτή τη χαρά. Χάρη στη μοναδική δοτικότητα του Γιώργου και της Αλίκης Γαλανάκη, που ψυχή, σώματι και χρήμαση στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, μπορούμε σήμερα να παρουσιάσουμε το πρώτο βήμα ενός δρόμου μεγάλου. Αναφέρω τρεις προορισμούς αυτού του δρόμου. Πρώτος, την ανάδειξη περαιτέρω της μοναδικότητας και επικαιρότητας του αναγεννησιακού έπους του Βιτσέντζου Κορνάρου. Στα ομηρικά έπη οι ήρωες ήταν κινούμενα των θεών. Στον Ερωτόκριτο, ο Ρόκριτος και η Αρετούσα είναι αυτεξούσιοι της μοίρας τους. Πέρα από εξουσίες, θρησκευτικές, βασιλικές, ηγονικές και βέβαια με πλήρη ισοτιμία των δύο φύλων. Δεύτερος προορισμός. Να ξαναγίνει ο Ερωτόκριτος κτήμα των νέων μας, όπως υπήρξε για αιώνες, να γευτούν τη χάρη του και να εγκολποθούν τις αξίες του. Τρίτος προορισμός, να μπει η Σιτία ψηλά στον πολιτιστικό χάρτη, πλάι στις γενέτειρες του Σέξπιρ και του Θερβάντες, συγχρόνων του στιακού ποιητή. Και τούτο το διόροφο κτίριο, από όπου σε λίγο θα σας μιλήσει Μυρτό, στη γωνία των οδών Βιτσέντζου Κορνάρου και Καζαντζάκη, να γίνει ζωντανό κύτταρο πολιτισμού που θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα της πόλης μας. Η χαρά μου όμως μεγεθύνεται γιατί η πρώτη παρουσιάστρια είναι η Μυρτό Αλούμπη, μια αρετούσα του πνεύματος. Γεννήθηκε πριν 30 χρόνια στη Σιτία. Μετά το Λύκειο σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές στην κλασική φιλολογία στην Οξφόρδη. Το 2018 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή που είχε ως τίτλο «Η αρετή της φιλοτιμίας, ρητορική, ιδεολογία και πολιτική στη Δημοκρατική Αθήνα». Τα δύο τελευταία χρόνια δίδαξε ως λέκτορ στην Οξφόρδη και στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ. Φέτος τηλεεργάζεται από τη Σιτία στο ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ και μελετάει πώς μπορούμε να προστατευτούμε από την παραπληροφόρηση, τα fake news που σχετίζεται με τον κορονοϊό και διασπείρεται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. Η δική της συμβολή σε αυτό το θέμα σχετίζεται με την εξειδίκευσή της στη μελέτη της ρητορικής και του δημόσιου λόγου. Η σημερινή πρώτη ομιλία της, από μια σειρά 4 ομιλιών, έχει ως θέμα τις απόπειρες ανατροπής της δημοκρατίας και υπότιτλο «Από το παράδειγμα της κλασικής Αθήνας στη δίκη της Χρυσής Αυγής». Επηρεασμένος από την επικαιρότητα, θα την παρακαλούσα να σχολιάσει και το σχετικό, νομίζω, ιδιότυπο φαινόμενο Τραμπ. Μετά το τέλος της ομιλίας, θα απαντήσει σε ερωτήσεις που μέσω της πλατφόρμας Zoom μπορείτε να τις υποβάλλετε. Το συντονισμό και την τήρηση της σειράς προτεραιότητας θα τον έχει η έξοχη γραμματέα μας, η Δέσπο Χατζηδάκη. Μυρτώ, έχει το λόγο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, για τα όμορφα σου λόγια. Ίσως είχαμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες με τον ήχο. Ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα, αλλά όσοι μας ακούτε, αν παρατηρήσετε κάτι, πείτε μας σε περίπτωση που μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Μακάρι να ήσουν εδώ δίπλα μου, Αντώνη, να με παρουσιάζεις. Δυστυχώς, εγώ βρίσκομαι μόνη μου στη Στέγη αυτή τη στιγμή, λόγω των συνθήκων, Κορνάρου και Καζαντζάκη γωνία, όπου σας περιμένουμε να έρθετε όταν τα πράγματα θα είναι καλύτερα για όλους μας. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Όταν άρχισα να σκέφτομαι πώς θα οργανώσω τη θεματική αυτής της σειράς ομιλιών, είχα αρχικά καταλήξει σε μία γραμμική προσέγγιση.
Δηλαδή, να μιλήσω πρώτα για το πώς εξελίχθηκε η Αθηναϊκή Δημοκρατία μέσα στο χρόνο, ξεκινώντας από τα προδημοκρατικά χρόνια, τον 6ο αιώνα με τις πολλές μεταρρυθμίσεις του, Σόλωνας, Κλισθένης, και στη συνέχεια να εστιάσω σε επιμέρους θεματικές, όπως θέματα καθημερινής ζωής, η θέση των γυναικών, η δουλεία, το πολιτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Να όμως που οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν και οι ομιλίες για την Αθηναϊκή Δημοκρατία θα ξεκινήσουν απευθείας με τις ανατροπές της. Και εν τω μεταξύ μας προλαβαίνουν και οι διεθνείς εξελίξεις, όπως είπε και ο Αντώνης, με το φαινόμενο των αμερικανικών εκλογών, το οποίο μπορεί να γίνει πραγματικά πολύ επικίνδυνο, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά να γυρίσω στο εσωτερικό της χώρας. Όταν λέω εξελίξεις, αναφέρομαι βέβαια στη δίκη και καταδίκη πλέον της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, ένα ιστορικό ορόσημο της σύγχρονης ελληνικής αλλά και ευρύτερης ιστορίας. Σκέφτηκα έτσι πως ταιριάζει μια τέτοια θεματική με τις τρέχουσες συγκυρίες. Όπως θα δείτε, δεν σκοπεύω να κάνω κάποιον απευθείας παραλληλισμό ανάμεσα στις δύο κοινωνίες και στα αντίστοιχα γεγονότα, δηλαδή της αρχαίας Αθήνας και της σύγχρονης Ελλάδας. Κάτι τέτοιο λίγη ουσία θα είχε, πρώτα-πρώτα γιατί οι ποιοτικές διαφορές είναι πολλές και μεγάλες. Υπάρχουν πάρευτα κάποια σημεία σύγκλησης που νομίζω είναι ενδιαφέρον να δούμε και στη συνέχεια ελπίζω να συζητήσουμε, κυρίως ως προς το είδος των καταπατήσεων και τα ιδεολογικά προσχήματα που μετέρχονται οι αντιδημοκρατικές ιδεολογίες και πρακτικές. Ας ξεκινήσουμε όμως με την κλασική Αθήνα, που είναι και θα παραμείνει στο κέντρο της εστίασής μας για το σκοπό αυτών των ομιλιών. Πρώτα-πρώτα, όταν λέμε Αθηναϊκή Δημοκρατία, κλασική Αθήνα, το ίδιο πράγμα είναι, τι εννοούμε. Χρονολογικά, εννοούμε χονδρικώς την Αθήνα του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. και πιο συγκεκριμένα, κατά κάποιους μελετητές, από τη δεκαετία του 480 μέχρι το 323 π.Χ. Πρακτικά, μιλάμε για ένα πολιτικό σύστημα άμεσης δημοκρατίας, από τα προημότερα στην ιστορία και σίγουρα το πιο γνωστό. Και τι εννοούμε όταν λέμε Αθηναϊκή Δημοκρατία, άμεση δημοκρατία? Πολύ συνοπτικά. Φανταστείτε ότι έχουμε μία πόλη κράτος, ανεξάρτητη δηλαδή και αυτόνομη, την Αθήνα, στην οποία κατοικούν, ας πούμε, κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ., 300.000 κόσμος, αριθμός που περιλαμβάνει Αθηναίους πολίτες, Αθηναίες γυναίκες και παιδιά, ξένους μόνιμους κατοίκους Αθηνών και δούλους. Από αυτές τις 300 πάνω κάτω χιλιάδες, οι Αθηναίοι πολίτες είναι μεταξύ 15 και 30 χιλιάδων. Βλέπετε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα κλειστό κλαμπ. Και πώς γινόταν κανείς Αθηναίος πολίτης? Από το 451 και μετά, με νόμο που πρότεινε ο γνωστός Περικλής, για να είναι κανείς Αθηναίος πολίτης, θα έπρεπε να είναι άνδρας, να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχει και τους δύο γονείς του Αθηναίους, όχι μόνο τον πατέρα του, όπως ίσχυε παλιότερα. Επειδή το να είσαι Αθηναίος πολίτης συνεπαγόταν πολλά δικαιώματα και υψηλό στάτους στην κοινωνία, ο νόμος του Περικλή ήταν κατά πάσα πιθανότητα ένας τρόπος να διαφυλαχτεί η θέση του Αθηναίου πολίτη ως προνόμιο μιας κλειστής ομάδας που πληρούσε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Βλέπετε λοιπόν πως έχουμε να κάνουμε με ένα ελίτ πολίτευμα, με την έννοια ότι οι πολίτες ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ελίτ καταγωγής. Έπρεπε να έχουν και τους δύο γονείς Αθηναίους. Ταυτόχρονα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε είναι πως δεν υπάρχουν πλέον οικονομικά κριτήρια για να είναι κανείς Αθηναίος πολίτης.
Ο πάμπλουτος και ο φτωχότερος των Αθηναίων έχουν ακριβώς τα ίδια πολιτικά δικαιώματα. Και αυτό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Είναι επαναστατικό. Στην εκκλησία του Δήμου, όπου λαμβάνονταν όλες οι αποφάσεις που αφορούσαν το σύνολο της αθηναϊκής κοινωνίας, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο όργανο, η ψήφος του φτωχότερου των Αθηναίων και η ψήφος του πλουσιότερου έχουν ακριβώς την ίδια βαρύτητα. Όσον αφορά λοιπόν το σύνολο των πολιτών, πρόκειται για ένα πολιτικό σύστημα πολιτικής ισότητας, αλλά μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών διαφορών, εφόσον έχουμε όλο το φάσμα από πολύ φτωχούς μέχρι πάμπλουτους πολίτες. Σε μια κοινωνία λοιπόν που είναι δομημένη με αυτά τα κριτήρια, θα περίμενε κανείς συνεχείς εντάσεις και αντιπαλότητες. Δηλαδή θα περίμενε κανείς ότι οι πολλοί, η πλειοψηφία των Αθηναίων πολιτών και μη πολιτών, που δεν είναι πλούσιοι, θα περίμενε κανείς ότι θα προσπαθούσαν να πάρουν τον πλούτο των λίγων και να επιχειρήσουν κάποιο είδους άμεση ανακατανομή. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Από την πλευρά των λίγων και πλουσίων, Αθηναίων πάλι και μη, θα περίμενε κανείς πως θα επιχειρούσαν να πάρουν στα χέρια τους την πολιτική εξουσία και να επιβάλλουν κάποιο είδους ολιγαρχία που θα βασιζόταν στον πλούτο και το επακόλουθο κοινωνικό στάτους. Ούτε αυτό έγινε ποτέ. Το ποτέ με έναν αστερίσκο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν μια κοινωνία που βασίζεται στην πολιτική ισότητα, με μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές διαφορές, που δείχνει όμως να δουλεύει, και μάλιστα να δουλεύει πολύ καλά. Και πού το στηρίζουμε αυτό? Στο ότι στα 180 χρόνια της ύπαρξης της Αθηναϊκής Δημοκρατίας έχουμε μονάχα δύο απόπειρες ανατροπής της στα τέλη του 5ου αιώνα. Και ακόμα και αυτές οι ανατροπές κράτησαν μονάχα μερικούς μήνες η καθεμία και έγιναν κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, του πολέμου μεταξύ της Αθήνας, της Σπάρτης και των συμμάχων τους, έγιναν λοιπόν σε περιόδους μεγάλης πολιτικής αναταραχής και ραγδαίων εξελίξεων στην εξωτερική πολιτική του ελλαδικού χώρου. Που σημαίνει πως υπό νορμάλ συνθήκες τα πράγματα κυλούσαν χωρίς τόσο διαβρωτικές για την κοινωνία εντάσεις, παρά τις όποιες ανισότητες που ήταν βέβαια σημαντικές. Αν εστιάσουμε στη σύγχρονη Ελλάδα, δεν είναι τυχαίο ότι η Χρυσή Αυγή και άλλα ακροδεξιά μορφώματα και κόμματα εκτός Ελλάδας κέρδισαν επιπλέον δύναμη και απήχηση χοντρικά από το 2009 και μετά, σε μια περίοδο ευρύτερης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής αναταραχής. Την εποχή δηλαδή της κρίσης. Μια κρίση όχι μόνο οικονομική, αλλά και αξιών, όπως διαπιστώνουμε. Βλέπουμε λοιπόν πως πάλι έχουμε να κάνουμε με συνθήκες γενικότερης αναταραχής και επιπλέον σε μία περίοδο μεγάλης και μη ειρηνικής κινητικότητας πληθυσμών, με το μεταναστευτικό ζήτημα να βρίσκεται στην καρδιά των διεθνών προς επίλυση ζητημάτων. Ένα ζήτημα ξανά όχι μόνο οικονομικό και πολιτικό, αλλά και βαθιά κοινωνικό, καθώς φέρνει στο επίκεντρο ζητήματα εθνικής ταυτότητας, ένταξης και αποδοχής αλλοδαπών πληθυσμών, αξίες που αφορούν την ανοχή και αποδοχή της διαφορετικότητας. Μέσα σε αυτές τις ευρύτερες συνθήκες, λοιπόν, η Χρυσή Αυγή βρίσκει πάτημα για να επεκτείνει την απήχησή της στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, μία αποδεδειγμένα πλέον εγκληματική οργάνωση με εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία εκμεταλλεύτηκε το υπάρχον δημοκρατικό πολιτικό πλαίσιο, ούτως ώστε να συστήσει πολιτικό κόμμα και να καταφέρει να εκλέγεται και στη Βουλή από το 2012 και εξής. Και φυσικά δεν εξαντλείται εκεί η αντιδημοκρατικότητα της Χρυσής Αυγής, στο ότι δηλαδή εκμεταλλεύτηκε πολιτικές διαδικασίες της δημοκρατίας
με σκοπό να υπονομεύσει βασικές αρχές της δημοκρατίας από πολιτικό επίσημο βήμα. Ίσα-ίσα, έξω από το κοινοβούλιο ήταν ο κύριος χώρος δραστηριοποίησής της, με πληθώρα περιστατικών βίας, λεκτικής, πρακτικής και εγκληματικής, τα οποία καταστρατηγούν θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες, όπως της ελευθερίας, της ανοχής στη διαφορετικότητα, της ισότητας μεταξύ των φύλων και φυσικά της ίδιας της ζωής, με πιο εμβληματική τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, μεταξύ άλλων. Θα δούμε μερικά συγκεκριμένα περιστατικά στη συνέχεια. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε μία εγκληματική οργάνωση, η οποία εκμεταλλεύεται μεν τη δημοκρατία, ούτως ώστε να επεκτείνει την απήχησή της, ενώ ταυτόχρονα την υπονομεύει με τη δράση της εντός και εκτός κυρίως της Βουλής. Από την άλλη, έχουμε την περίπτωση της αρχαίας Αθήνας, όπου τα πράγματα είναι σαφώς διαφορετικά, διότι μιλάμε για ολική ανατροπή του πολιτεύματος, όχι μόνο υπονόμευση εκ των έσω, όμως με αρκετές συγκλίσεις σε σχέση με τα ιδεολογικά προσχήματα και τα περιστατικά βίας που καταγράφονται στις δύο περιπτώσεις. Πρέπει όμως να τονίσουμε πως οι ποιοτικές διαφορές ανάμεσα στις δύο κοινωνίες και στα δύο πολιτεύματα, της κλασικής Αθήνας και της σύγχρονης Ελλάδας, είναι πολύ μεγάλες. Πρώτα-πρώτα, στην αρχαία Αθήνα δεν υφίσταται η έννοια του πολιτικού κόμματος. Δεν είχε κόμματα η Δημοκρατική Αθήνα, ούτε εκλογή αντιπροσώπων με τον τρόπο που συμβαίνει σήμερα. Η Βουλή των 500 μελών πληρωνόταν με κλήρωση, 50 άτομα από κάθε μία από τις 10 φυλές στις οποίες κατανέμονταν οι πολίτες της Αθήνας. Ούτε είχε η Βουλή των 500 την εκτελεστική δύναμη του σημερινού ελληνικού κοινοβουλίου. Στην πράξη, η Βουλή των 500 ουσιαστικά προετοίμαζε και φίλτραρε την ατζέντα που θα συζητούσε η Εκκλησία του Δήμου. Εκεί ήταν που λαμβάνονταν οι σημαντικές αποφάσεις από το σύνολο των πολιτών. Δηλαδή, μια υποθετική αντίστοιχη Χρυσή Αυγή της εποχής δεν θα μπορούσε να εκλεγεί στη Βουλή των 500, όπως εξελέγει στο Κοινοβούλιο το ελληνικό των 300, ακριβώς επειδή μιλάμε για εντελώς διαφορετικές διαδικασίες και λειτουργίες των δύο σωμάτων. Πώς πήραν λοιπόν την εξουσία οι ολιγαρχικοί στην Αθήνα? Πάμε να δούμε τι έγινε εκείνες τις δύο φορές που έπεσε η δημοκρατία. Όπως είπαμε, πρόκειται για καιρούς εσωτερικής και εξωτερικής αναταραχής που σχετίζονται με τον Πελοποννησιακό πόλεμο και έχουμε την πρώτη ανατροπή το 411 π.Χ. που διαρκεί περίπου 4 μήνες. Η δεύτερη έρχεται το 404 και διαρκεί περίπου ένα χρόνο. Μαθαίνουμε για αυτές από διάφορα κείμενα όπως το Θουκυδίδη, τον Ξενοφόντα, λόγους που εκφωνήθηκαν σε σχετικές δικαστικές υποθέσεις και αλλού. Το 411, πριν την πρώτη ανατροπή, τα πράγματα δεν δείχνουν καλά για τη δημοκρατία. Υπάρχει γενικότερη δυσαρέσκεια που εν μέρει πηγάζει από την παταγώδη αποτυχία της Σικελικής εκστρατείας και τις μεγάλες σπατάλες δημοσίων πόρων για τον πόλεμο που δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Έτσι αρχίζει και μπολιάζεται η ιδέα πως ίσως μία αλλαγή πολιτεύματος κάνει τη διαφορά. Υπάρχει ταυτόχρονα και η φήμη πως αν η Αθήνα γίνει ολιγαρχία θα πάρει πιο εύκολα με το μέρος της τους Πέρσες, οι οποίοι εκείνη την περίοδο είναι καταλυτική δύναμη για τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Με λίγα λόγια, όποιος κατάφερνε να πάρει τους Πέρσες με το μέρος του, η Αθήνα δηλαδή ή η Σπάρτη, θα κέρδιζε τον πόλεμο. Ταυτόχρονα, για τις ανάγκες του πολέμου, το Αθηναϊκό Ναυτικό εκείνες τις μέρες λείπει, βρίσκεται στη Σάμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν μιλάμε για το ναυτικό, ουσιαστικά
Μιλάμε για τους πολλούς, τα φτωχότερα στρώματα που επάντρωναν τις Τριήρης ως κοπηλάτες και που μάλλον δεν θα ήταν θετικά διακείμενοι στην ολιγαρχία και ίσως μάλιστα να κατάφερναν να μπλοκάρουν μια ανατροπή της δημοκρατίας. Αυτοί λοιπόν που μηχανεύονται την ανατροπή, εκμεταλλεύονται την απουσία του ναυτικού, φέρνουν και ως πρόσχημα την περσική βοήθεια που ίσως έλθει και έτσι μέσα σε μια ατμόσφαιρα τρόμου και αβεβαιότητας, όπως την περιγράφει ο Θουκυδίδης, καταφέρουν να ανατρέψουν τη Βουλή των 500 και να θεσπίσουν στη θέση της μια νέα Βουλή με 400 άτομα υποστηρικτές του καθεστώτος. Η ολιγαρχία αυτή κρατάει μόνο λίγους μήνες, αλλά υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά ζητήματα που προκύπτουν και αξίζει να αναφέρουμε. Πρώτον, οι πρωτοστάτες αυτής της ολιγαρχίας δεν είναι όλοι Αθηναίοι για τους οποίους θα μπορούσε κανείς να πει με βεβαιότητα ότι είχαν την ταμπέλα του ολιγαρχικού, του 100% αντιδημοκρατικού. Έχουμε στοιχεία για ονόματα όπως ο Πίσανδρος που πρωτοστάτησε στην υποκίνηση της ανατροπής του 411. Έχουμε στοιχεία πως ήταν θερμός υποστηρικτής της δημοκρατίας σε παλιότερα χρόνια. Για άλλους γνωρίζουμε ότι είχαν διατελέσει στρατηγοί της Αθήνας νωρίτερα στα δημοκρατικά χρόνια. Μάλιστα, από τα 21 ονόματα Αθηναίων που γνωρίζουμε πως υπηρέτησαν από θέση την ολιγαρχία, ξέρουμε με βεβαιότητα πως 8 από αυτούς είχαν υπηρετήσει με αξιώματα νωρίτερα τη δημοκρατία. Υπάρχει δηλαδή μίξη κινήτρων και πεπιθήσεων σε αυτούς που συγκαταλέγονται ανάμεσα στους υποκινητές της ολιγαρχίας. Διακρίνουμε δηλαδή και οπορτουνισμό, αλλά θα πρέπει να υπήρχαν και γνήσιοι ολιγαρχικοί ανάμεσά τους και σίγουρα και κάποιοι που ίσως πίστευαν πραγματικά πως η ολιγαρχία θα μπορούσε να φέρει τους Πέρσες με το μέρος των Αθηνών και να βοηθήσει την πόλη στον τερματισμό του Πελοποννησιακού πολέμου. Έτσι, παρόμοια μίξη κινήτρων μπορεί κανείς να διακρίνει και σε κάποιους υποστηρικτές ή ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Και εδώ δεν αναφέρομαι βέβαια στους πρωτοστάτες της εγκληματικής οργάνωσης που ασπάζονται την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία. Βρίσκουμε λοιπόν σε απλούς πολίτες, ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, αυτό το μπαλαντζάρισμα του «ναι μεν ρατσιστές, οι χρυσαυγίτες κτλ», αλλά βοηθάνε τους Έλληνες που έχουν ανάγκη, ξέρετε, αυτή τη γνωστή ρητορική. Δεύτερο ζήτημα που αξίζει να σημειώσουμε. Ο λόγος που έπεσε η ολιγαρχία εκ των έσω. Πάνω σε αυτό έχουμε ένα πολύ σημαντικό σχόλιο του Θουκυδίδη, που μας λέει πως η ολιγαρχία του 411 απέτυχε για το λόγο που αποτυγχάνουν όλες οι ολιγαρχίες που προκύπτουν από δημοκρατίες. Δηλαδή, λόγω του ανελαίτου ανταγωνισμού ανάμεσα στους ολιγαρχικούς για το ποιος θα πάρει τα πρωτεία, που οδηγεί νομοτελειακά σε ρήξη και αποτυχία του καθεστώτος. Εδώ είναι εντυπωσιακή η αντιπαραβολή με την οργάνωση και πειθαρχία που διακρίνει το εσωτερικό της Χρυσής Αυγής. Όπως δείχνει με στοιχεία ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης στην αγόρευσή του στη δίκη της Χρυσής Αυγής, πρόκειται για μια οργάνωση με αδιαμφισβήτητη και θεσμικά κατοχυρωμένη υπεροχή της δύναμης του αρχηγού, στην προκειμένη του Μιχαλολιάκου. Κανένα μέλος ή υποστηρικτής δεν νοείται να το αμφισβητήσει αυτό. Μια τέτοια κατάσταση δεν προκύπτει από την ολιγαρχία του 411 της Αθήνας, ακριβώς επειδή δεν έχουμε ούτε πολιτικό κόμμα ολιγαρχικών, θυμηθείτε, δεν υπήρχαν κόμματα, ούτε κάποιου είδους θεσμικά και ιδεολογικά συγκροτημένης αντιδημοκρατικής οργάνωσης. Τρίτο ζήτημα. Τα προσχήματα, οι δικαιολογίες και το φαίνεσθε. Μάλλον προς το τέλος αυτής της σύντομης ολιγαρχικής απόπειρας και πριν αποκατασταθεί πλήρως η δημοκρατία, έχουμε στην Αθήνα ένα σύντομο μεταβατικό καθεστώς
όπου καρταρτίζεται από τους ολιγαρχικούς ένας κατάλογος 5.000 Αθηναίων, οι οποίοι στο εξής θα αποτελούσαν το σώμα των Αθηναίων πολιτών. Και για να ανήκει κανείς σε αυτούς, θα έπρεπε να έχει συγκεκριμένη περιουσία. Αποκλειόταν λοιπόν μία μεγάλη μερίδα Αθηναίων, φτωχών Αθηναίων, που στη δημοκρατία θα είχαν το στάτους του πολίτη. Όπως είδαμε, ήταν μεταξύ 15 και 30 χιλιάδων, οπότε οι 5 χιλιάδες είναι μια σημαντική συρρήκνωση. Δεν μιλάμε πλέον για δημοκρατία. Έχουμε μια σημαντική πηγή για αυτά τα γεγονότα. Ανάμεσα στους λόγους του Λυσία, σώζεται μια υπερασπιστική εισήγηση για έναν Αθηναίο που ήταν μέλος αυτής της επιτροπής που θα αποφάσιζε ποιοι θα ήταν αυτοί οι 5.000 πολίτες. Και έχει πολύ ενδιαφέρον η υπερασπιστική γραμμή που ακολουθεί ο κατηγορούμενος. Λέει λοιπόν ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή στο καθεστώς, διότι όλοι τη γνωρίζουν. Λέει λοιπόν, ξέρετε Αθηναίοι δικαστές, εγώ μόνο 8 μέρες υπηρέτησα το καθεστώς και ως μέλος της Επιτροπής ήμουνα τόσο φίλος του λαού και της δημοκρατίας που αντί να βάλω 5.000 στον κατάλογο των πολιτών, εγώ έβαλα 9.000. Και φυσικά πρόκειται για γελίο ισχυρισμό, δηλαδή και Excel να ήξερε, σε 8 μέρες δεν μάζευε 9.000 ονόματα. Όμως αυτή η υπερασπιστική γραμμή μας δείχνει πώς οι άμεσα εμπλεκόμενοι προσπαθούσαν να ξαναγράψουν την ιστορία και την προσωπική τους συμμετοχή στα γεγονότα με γνώμονα την αποκατεστημένη πλέον δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κατηγορούμενος εστιάζει στο προνόμιο του Αθηναίου πολίτη και πώς προσπάθησε να το δώσει σε περισσότερους Αθηναίους. Σε μεγάλο βαθμό και η Χρυσή Αυγή αποπειράθηκε να επιτύχει την αποδοχή της από την ελληνική κοινωνία, προβάλλοντας το κοινωνικό εντός εισαγωγικών έργο της που εξυπηρετούσε αποκλειστικά Έλληνες και όχι ξένους. Βλέπετε ότι εδώ, σε αντίθεση με την περίπτωση, με το παράδειγμα από την Αθήνα, είναι απαραίτητη η αντιπαραβολή με τους ξένους, ακριβώς επειδή έχουμε να κάνουμε με μία εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση και ιδεολογία. Ενώ στην περίπτωση του ολιγαρχικού καθεστώτος της Αθήνας, το ζήτημα είναι περισσότερο πολιτικό και κοινωνικό, με την έννοια του ολιγαρχική εναντίον δημοκρατικών, λίγοι εναντίον πολλών, αλλά όλοι Αθηναίοι. Η Χρυσή Αυγή, σε αντίθεση, πρόβαλε το κοινωνικό της έργο προς τους Έλληνες, πάντα σε αντιπαραβολή και με τον αποκλεισμό των Αθηναίων, και με τον αποκλεισμό των αλλοδαπών. Πώς δηλαδή μοίραζε προμήθειες σε φτωχούς Έλληνες, πώς προστάτευε γιαγιάδες από τους αλλοδαπούς που είναι φυσικά για αυτούς εξορισμού εγκληματίες, πώς έδινε δουλειά σε ξένους, σε Έλληνες, διώχνοντας ξένους εργάτες και επιχειρηματίες και φυσικά πώς καθάριζαν ολόκληρες γειτονιές, όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, από τους ξένους. Πέφτει λοιπόν η ολιγαρχία του 410, κυρίως λόγω εσωτερικών διενέξεων μεταξύ των ολιγαρχικών. Λίγους μήνες αργότερα η Αθήνα γυρνά στις στρατιωτικές επιτυχίες και το ηθικό των δημοκρατικών αναπτερώνεται με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η κατάσταση εξομαλύνεται μέχρι να φτάσουμε στο τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου με την ήττα της Αθήνας το 404 και την επιβολή του δεύτερου ολιγαρχικού καθεστώτος. Αν η ολιγαρχία του 411 διακρίνεται από σχετική έλλειψη ακραίων περιστατικών βίας και θανατώσεων άμεσων πολιτικών αντιπάλων, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την επόμενη, του 404. Η τρομοκρατία και η βία που κυριάρχησε την περίοδο των Τριάκοντα ήταν άνευ προηγουμένου σύμφωνα με τις πηγές μας. Διαβάζουμε για 1.500 θανατώσεις Αθηναίων που φαίνονταν επικίνδυνοι στους Τριάκοντα
επειδή είχαν επιρροή, χρήματα, διασυνδέσεις, ικανές να απειλήσουν την ολιγαρχία. Και εδώ κολλάει ο αστερίσκος που σας είπα, που έβαλα στην αρχή της ομιλίας, όταν σας είπα ότι ούτε οι λίγοι πλούσιοι αποπειράθηκαν ποτέ να πάρουν τα πολιτικά δικαιώματα και την εξουσία από το λαό. Γιατί βλέπουμε εδώ πως δεν πρόκειται για μια ταξική απόπειρα κατάλυσης της δημοκρατίας, όπου οι λίγοι πλούσιοι στρέφονται ενάντια στους πολλούς φτωχούς. Υπάρχουν πολύ ισχυροί, πλούσιοι Αθηναίοι που γίνονται θύματα των ολιγαρχικών. Διαβάζουμε για πλιάτσικο και βίαιη δέσμευση περιουσιών. Ο Ξενοφόντας μας λέει πως ένα από τα μέτρα που πήραν οι Τριάκοντα για να μαζέψουν χρήματα αφορούσε συγκεκριμένα τους ξένους μόνιμους κατοίκους Αθηνών. Και αυτό το μέτρο ήταν η βίαιη δέσμευση της περιουσίας τους και η θανάτωσή τους με συνοπτικές διαδικασίες. Και έχουμε λεπτομερείς περιγραφές τέτοιων ακροτήτων, πάλι σε λόγους που εκφωνήθηκαν σε σχετικές δίκες. Έχουμε τον ίδιο το Λυσία, που ήταν ο ίδιος μη Αθηναίος, αλλά μόνιμος κάτοικος Αθηνών, να περιγράφει στη δίκη κατά του δολοφόνου του αδερφού του τέτοιες επιθέσεις. Διαβάζουμε εκεί πως ο Ερατοσθένης, ένας από τους Τριάκοντα τυράννους, συνέλαβε τον αδερφό του έξω στον δρόμο και τον οδήγησε στη φυλακή, όπου τον ανάγκασαν να πιει το κόνιο. Ταυτόχρονα, άλλοι μπήκαν μέσα στο σπίτι του αδελφού του, όπου ήταν ανυπεράσπιστη η γυναίκα του, και άρπαξαν τα πάντα, μέχρι και τα χρυσά σκουλαρίκια από τα αυτιά της γυναίκας του. Λεπτομέρειες που αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα τρομοκρατίας και βίας που επικρατούσε. Αυτή η περιγραφή του Λυσία ήταν το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό όταν διάβασα στην αγόρευση του Καμπαγιάννη το σημείο που περιγράφει την εισβολή ομάδας κρούσης της Χρυσής Αυγής στο σπίτι των Αιγυπτίων αλλιεργατών. Οι Αιγύπτιοι αλλιεργάτες γίνονται στόχος της Χρυσής Αυγής σε μια προσπάθεια οικονομικού ελέγχου της ιχθυόσκαλας του Κερατσινίου. Υπάρχει βίντεο το οποίο αναφέρει ο Καμπαγιάννης στην αγόρευσή του, όπου ο λαγός της Χρυσής Αυγής προαναγγέλει την επίθεση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι Αιγύπτιοι που πουλάνε τα ψάρια τους όπου θέλουν θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή». Και η περιγραφή της εισβολής στο σπίτι των Αιγυπτίων με τον άγριο ξυλοδαρμό του Αμπουζίτ Εμπάρακ είναι πραγματικά συγκλονιστική. Μπαίνουν από την ταράτσα, όπου βρίσκουν τον Αμπουζίτ Εμπάρακ να κοιμάται και τον διαλύουν στο ξύλο μέσα στον ύπνο του, δηλαδή τη στιγμή που ένας άνθρωπος είναι παντελώς ανυπεράσπιστος και απροστάτευτος. Στη συνέχεια κατεβαίνουν και προσπαθούν να εισβάλλουν στο σπίτι από τις πόρτες και τα παράθυρα, με τους Αιγύπτιους από μέσα να κρατάνε κόντρα και να προσπαθούν να τα κρατήσουν κλειστά. Λένε στη μαρτυρία τους οι Αιγύπτιοι πως νομίζαν ότι γίνεται σεισμός και ήταν και δύο ανήλικα παιδιά μέσα στο σπίτι. Φανταστείτε το σκηνικό. Και ξαναθυμίζω εδώ τη γλαφυρή λεπτομέρεια από το Λυσία, όπου οι ολιγαρχικοί εισβάλλουν στο σπίτι του αδελφού του και αρπάζουν μέχρι και τα σκουλαρίκια από τα αυτιά της γυναίκας του, που είναι μόνη και ανυπεράσπιστη στο σπίτι. Έχουμε και στις δύο περιπτώσεις, του Λυσία και των Αιγυπτίων, βία που οδηγεί στην πλήρη κατάλυση του ορίου μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου χώρου και βίου. Την απόλυτη καταστρατήγηση της ιδιωτικότητας, την κατάλυση του δικαιώματος στον ιδιωτικό χώρο, που οδηγεί στην απειλή της ίδιας της ανθρώπινης ζωής. Και επίσης και στις δύο περιπτώσεις δεν πρόκειται απλά για ληστείες, αλλά πέρα από τα οικονομικά υπάρχουν και πολιτικά και ιδεολογικά κίνητρα. Στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής υπάρχει ξεκάθαρα ρατσιστικό κίνητρο. Αν τα θύματα δεν ήταν ξένοι, όπως δείχνει ο Καμπαγιάννης, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για τους χρυσαυγίτες να κάνουν ένα έγκλημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή να αντιμετωπίσουν τον Αμπουζίτ Εμπάρακ ως υπάνθρωπο,
και να τον ξυλοκοπήσουν στον ύπνο σχεδόν μέχρι θανάτου απλώς επειδή βρέθηκε στο διάβα τους. Στην περίπτωση των Τριάκοντα, είναι πολύ πιο εύκολο να στοχοποιηθούν οι ξένοι πλούσιοι παρά οι Αθηναίοι, ακριβώς επειδή έχουν χαμηλότερο πολιτικό στάτους στην κοινωνία και οι όποιες αντιδράσεις θα ήταν λιγότερες. Και φυσικά το οικονομικό κίνητρο των Τριάκοντα είναι ταυτόχρονα και πολιτικό, αφού οι βίαιες δεσμεύσεις περιουσιών γίνονται για να χρηματοδοτηθεί το καθεστώς και να διασφαλιστεί η συνέχειά του. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε κατάλυση των κανόνων δικαίου, η δικαιοσύνη παρακάμπτεται και αυτό που επιβάλλεται ουσιαστικά είναι το δίκαιο του ισχυροτέρου με τον πιο βίαιο τρόπο. Το νόμιμο και το παράνομο αποκτούν άλλη διάσταση σε τέτοια καθεστώτα και οργανώσεις. Το νόμιμο και το παράνομο δεν ορίζονται πλέον με άξονα το νομικό πλαίσιο μιας κοινωνίας, ούτε με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά συμπίπτουν με τα συμφέροντα, την ιδεολογία και τις εντολές των ανωτέρων οργάνων που κάνουν κουμάντο. Πέρα όμως από συγκεκριμένες πτυχές και περιστατικά που δείχνουν την άνευ προηγουμένου βιαιότητα της ολιγαρχίας των Τριάκοντα, τη μεγαλύτερη βαρύτητα αυτών των γεγονότων στην ιστορία της Αθήνας έχει το γεγονός ότι η ολιγαρχία των Τριάκοντα οδήγησε σε εμφύλιο πόλεμο. Χωρίζεται η Αθήνα σε ολιγαρχικούς που παραμένουν στην πόλη και στους δημοκράτες που διαφεύγουν ούτως ώστε να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους και να επιστρέψουν επιχειρώντας να ελευθερώσουν την πόλη από τους ολιγαρχικούς. Το καταφέρνουν και η δημοκρατία αποκαθίσταται. Οι δύο πλευρές συμφιλιώνονται με το να χορηγηθεί αμνηστία σε όλους πλην των Τριάκοντα και άλλων προτεργατών, που τους δίνεται όμως τη δυνατότητα να φύγουν από την πόλη. Και η ζωή συνεχίζεται στη δημοκρατική Αθήνα. Μπορούμε όμως να πούμε πως η πόλη όντως ξέχασε αυτά τα τρομερά γεγονότα απλά και μόνο επειδή αποφάσισε να δώσει αμνηστία? Όχι βέβαια. Πρώτα-πρώτα, ένα γενικότερο κλίμα καχυποψίας προς κάποιους πλούσιους Αθηναίους, πιθανότατα ολιγαρχικών φρονημάτων, εξακολουθεί να υπάρχει, όπως και μία βιασύνη για να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο της πόλης, ούτως ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Παρόλα αυτά όμως, η Αθήνα καταφέρνει να ανακτήσει τη συλλογική της ταυτότητα και να ξεπεράσει το δεχασμό. Πώς το κάνει αυτό στην πράξη? Με το να ξαναγράψει εντός εισαγωγικών στη συλλογική μνήμη τα μελανά αυτά γεγονότα με τρόπο που διασφαλίζει την ομόνοια και ευημερία της πόλης. Και πώς ξαναγράφεται η συλλογική μνήμη? Φυσικά μέσα από το δημόσιο λόγο. Το βλέπουμε αυτό στον τρόπο που παρουσιάζονται αυτά τα γεγονότα στα δικαστήρια της εποχής, τα χρόνια αμέσως μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Παρατηρούμε λοιπόν συστηματικά στο δημόσιο λόγο των δικαστηρίων πως επικρατεί η δαιμονοποίηση των Τριάκοντα και η ηρωοποίηση των δημοκρατικών. Και αυτό φαίνεται πως βρίσκει σύμφωνη την κοινωνία, το αποδέχονται. Γιατί όμως? Επειδή εξυπηρετεί τη λύση των διαφορών και βοηθάει την πόλη να πάει μπροστά ενωμένη. Με το να ρίχνεται όλο το φταίξιμο στους 30 μόνο προτεργάτες της ολιγαρχίας, η κοινωνία της Αθήνας ουσιαστικά δέχεται να κάνει τα στραβά μάτια για χάρη της ομόνοιας. Και αντιστοίχως, με το να λογαριάζονται ως δημοκρατικοί ουσιαστικά οι πάντες εκτός από τους Τριάκοντα, όλοι αυτομάτως αποκτούν μερίδιο στο επίτευγμα της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Λίγο πολύ, με τον ίδιο τρόπο, ξαναγράφονται στη συλλογική μνήμη πολλά γεγονότα. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε πως όλοι οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν και πολέμησαν τους Τούρκους το 1821. Όχι. Η συλλογική μας μνήμη, όμως, είναι μετέπειτα διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο,
ούτως ώστε να δίνει την εντύπωση πως αυτή ήταν η κοινή επιθυμία και στάση όλων των Ελλήνων. Πάνω σε τέτοιου είδους ιδεολογικές οικειοποιήσεις χτίζονται οι εθνικές ταυτότητες. Και για να κλείσω με μία αναφορά στα σύγχρονα. Η Χρυσή Αυγή έχει πλέον καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση. Είναι αυτό αρκετό ούτως ώστε να μιλήσουμε για μια νίκη κατά του φασισμού, του ρατσισμού και του ναζισμού στην Ελλάδα? Όχι. Και δεν είναι αρκετό, διότι είναι άλλο πράγμα ο θεσμός της δικαιοσύνης και άλλο πράγμα οι αξίες που πρεσβεύει μια κοινωνία. Ευτυχώς και προς τιμήν μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται πως τα δύο συμπίπτουν. Οι μαζικές αντιφασιστικές εκδηλώσεις, η μαζική συμπαράσταση στα θύματα, είτε διαζώσεις είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδωσε τον παλμό τα χρόνια που κράτησαν αυτές οι δίκες. Μία καταδικαστική απόφαση από μόνη της πολύ δύσκολα έχει άμεσο αντίκτυπο στο αξιακό σύστημα μιας κοινωνίας. Μέσω της καθημερινής τριβής και της δυναμικής αλληλεπίδρασης είναι που χτίζουμε τα πιστεύω μας και τις αξίες μας. Εκεί είναι που δίνεται ο αγώνας κατά του φασισμού, του ρατσισμού και του ναζισμού. Έτσι, το μεγαλύτερο επίτευγμά μας ως κοινωνία δεν θα είναι να μπορούμε απλά να δείξουμε το αρχείο με την καταδικαστική απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής. Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας θα είναι να καταγραφούν στη συλλογική και ευρύτερη μνήμη αυτά τα γεγονότα ως μία νίκη της ελληνικής κοινωνίας κατά του φασισμού. Και αυτό είναι κάτι που είναι στο χέρι όλων μας. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, έστω και αν δεν είστε εδώ κοντά μου να μπορώ να σας δω. Μπορούμε να περάσουμε σε ερωτήσεις και στη συζήτηση. Η πρώτη ερώτηση είναι δύσκολη. Μητώ, σε ευχαριστούμε για την πολύ ωραία εισήγησή σου. Όση ώρα μίλαγες, σκεφτόμουν, επειδή έχω την ηλικία των γονιών σου, ότι πιο πολύ μοιάζουν αυτά που μας είπε για την αρχαία Αθήνα με την περίοδο της δικτατορίας που ζήσαμε. Δηλαδή, βρήκα πολλούς παραλληλισμούς. Όμως, δεν θέλω να σταθώ εκεί, θέλω να περάσω στην ερώτηση. Η δημοκρατία των Αθηναίων έχει και ένα μεγαλύτερο σκουσούρι από τα προβλήματα που παρέθεσες, το ότι έκανε τη σφαγή της Μήλου. Και αυτό το αντιστοιχίζω σήμερα με το πόσο ωραία περνάνε συγκριτικά οι δυτικές δημοκρατίες, αλλά ταυτόχρονα έχουν και μια άλλη πλευρά σκοτεινή με τις απικίες, τον υπεριαλισμό, την εκμετάλλευση. Και έρχομαι στο σήμερα που βλέπω μια κρίση πολλαπλή, δημοκρατική κρίση, παρένθεση Τραμπ, πλανητική κρίση, παρένθεση κλίμα, υγειονομική κρίση, παρένθεση κορονοϊός. Και αναρωτιέμαι, μήπως βρισκόμαστε στην ανάγκη αλλαγής παραδείγματος, ότι ο άνθρωπος πρέπει να περάσει από ένα κόσμο αρπακτικό σε ένα κόσμο δοτικό για να έχει μέλλον? Μήπως πρέπει να ξαναδιατυπώσουμε το μύθο του Αδάμ και της Εύας, ότι δεν ήταν η περιέργεια αλλά η λεμαργία η αιτία? Πήγαν να αυξήσουν το έχει χωρίς να πεινάνε και έχασαν την ευτυχία του είναι τους. Μήπως το εμβληματικό ερώτημα του Έριχ Φρόμ, να έχεις ή να είσαι, είναι καιρός να του δώσουμε τη σωστή απάντηση και επομένως να αναζητήσουμε μια δημοκρατία που θα νοιάζεται για το είναι των πολιτών της και όχι για το πώς θα μοιράσει το έχει τους? Ευχαριστώ, Αντώνη, για την ερώτησή σου και όλα αυτά τα ζητήματα που έθεσες στο τραπέζι. Φυσικά, όταν υπερεφανευόμαστε για τη δημοκρατία
της Αθήνας, ξεχνάμε πολλά στοιχεία που δεν μας συμφέρουν. Και αυτό είναι ότι σε ένα μεγάλο μέρος του 5ου αιώνα η Αθήνα ήταν μια ιμπεριαλιστική δύναμη που με σύγχρονους όρους φυσικά είχε κάνει πολλά εγκλήματα σε διεθνές, πάλι με σύγχρονους όρους, επίπεδο. Οπότε φυσικά βλέπουμε εδώ μια μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στο εσωτερικό της Αθήνας, όπου πρόκειται για μια δημοκρατία, και στην εξωτερική της πολιτική, όπου πρόκειται, όπως το λέει και ο Περικλής του Θουκυδίδη, στην ιστορία του Θουκυδίδη, για μια δύναμη τυραννική. Αυτό είναι ένα... Έθεσες πολλά ερωτήματα. Δεν ξέρω σε τι να πρωτοαπαντήσω. Αλλά νομίζω ότι αν στην εποχή της κλασικής Αθήνας ήταν πολύ πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να σκεφτούν με όρους διεθνούς ταυτότητας, ακριβώς επειδή τα όρια ήταν πολύ στεγανά και πολύ συγκεκριμένα, οπότε αυτό που περιγράφεις, αυτό που περιγράφεις ως επιθυμητό, θα ήταν μάλλον πολύ πιο δύσκολο. Σήμερα πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότερο εφικτό, όπως λες, ακριβώς επειδή τα σύνορα είναι πολύ πιο ευμετάβλητα. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σύνορα, όχι μόνο τα φυσικά, αλλά και στο μυαλό μας σε θέματα ταυτότητας, είναι πάρα πολύ στεγανά για αρκετό κόσμο. Οπότε νομίζω ότι αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, δύσκολα θα πάμε και παραπέρα. Αρχικά, σας ευχαριστώ πολύ για την ομιλία μου, θα ήταν πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν το ανέφερα πολύ και εγώ δεν το άκουσα, αλλά κάπως ότι ο λόγος της ραγδαίας ανόδησης της Αυγής ήταν και η οικονομική κρίση που ξέρετε στην περίοδο εκείνη. Υπήρχε κάτι παρόμοιο στην περίπτωση της ανόδου των ολιγαρχικών, υπήρχε κάτι παρόμοια κρίση που οδήγησε, ας πούμε, στο να πάρουμε την εξουσία. Ευχαριστώ, Φιλοθέα, για την ερώτηση. Στην περίπτωση της Αθήνας, είναι περισσότερο πολιτική κρίση, γιατί είμαστε μέσω του Πελοποννησιακού πολέμου. Βέβαια, έχει και οικονομικό αντίκτυπο ο Πελοποννησιακός πόλεμος, αλλά το κίνητρο δεν είναι καθαρά οικονομικό σε εκείνες τις δύο ανατροπές. Είναι περισσότερο πολιτικό, αλλά στη συνέχεια αποκτά και, ας πούμε, κάποιο είδους οικονομικές διαστάσεις. Ναι, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο, νομίζω, σε σχέση με το σήμερα. Λουκιά, μας ακούς τώρα, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα. Ναι, τώρα ακούω. Νωρίτερα. Με ακούτε? Ναι, σε ακούμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ, Μυρτώ. Νομίζω ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Και όχι μόνο έμαθα και σκέφτηκα, αλλά και πράγματα που νομίζω ότι ήξερα τα έβαλε σε μια διαφορετική προοπτική. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την παρατήρηση που έγινε νωρίτερα, ότι τελικά για κάποιους από εμάς που είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας, οι ομοιότητες τις οποίες πολύ επιτυχημένα και εύστοχα έδειξε, ισχύουν και ίσως και παραπάνω για την απόπειρα συμφιλίωσης που έγινε μετά την πτώση της δικτατορίας και συγκεκριμένα με μία απόφαση η οποία τότε έλαβε πολύ μεγάλη κριτική, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε
ευεργετική, νομίζω, για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και αυτή η χρόνια ήταν ο χαρακτηρισμός του πρακτικοποιήματος ως στιγμιαίου εγκλήματος και όχι ως διαρκούς, σε μία απόπειρα να δικαστούν όσοι έκαναν το πρακτικόπημα που ήταν ένας πεπερασμένος αριθμός και όχι όλοι οι Έλληνες που λίγος πολύ συνεργάστηκαν. Γιατί κακά τα ψέματα, όπως πολύ σωστά είπες, ούτε επαναστάτησαν όλοι οι Έλληνες εναντίον των Τούρκων, ούτε όλοι οι Έλληνες ήταν αντιστασιακοί. Στη συνέχεια όμως, ακριβώς λόγω αυτής, πολλοί άνθρωποι δήλωσαν αντιστασιακοί, χωρίς την πραγματικότητα να είναι. Γιατί, το αξιακό σύστημα πρημοδότησε τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ, Λουκία. Πολύ ωραία η παρατήρησή σου. Νομίζω ότι έχεις δίκιο και εσύ και ο Αντώνης ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες συγκλίσεις με τη δικτατορία της Ελλάδος. Ναι. Σε αυτό που είπες για να χαρακτηριστεί το πραξικόπημα στιγμιαίο, να προσθέσω ότι αν θυμάμαι καλά, στην αμνηστία των Αθηναίων, από την αμνηστία, εξαιρούνται οι Τριάκοντα και κάποια άλλα σώματα πρωτοστατών, αλλά και όσοι, αν θυμάμαι καλά, σκότωσαν με το ίδιο τους το χέρι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, φυσικά, γιατί μετά αν σκεφτούμε τους βασανιστές ή όλους αυτούς της δικτατορίας, δεν νομίζω ότι κανείς θα ήθελε όλοι αυτοί οι άνθρωποι απλά να γλιτώσουν ανέμακτα επειδή δεν συμμετείχαν στιγμιαία στο πραξικόπημα. Οπότε, ναι, βλέπουμε ότι σε διάφορες εποχές, στιγμές της ιστορίας μας και όχι μόνο της ελληνικής προφανώς, υπάρχει αυτή η τάση να ξαναγραφτεί η συλλογική μνήμη για χάρη του ευρύτερου συνόλου, χωρίς ταυτόχρονα να ξεχνάμε, βέβαια. Ναι. Και έχουμε χρόνο για μία ακόμα ερώτηση, αλλά φυσικά θα δω στη συνέχεια και αν έχουν γραφτεί κάποια σχόλια ή τα οποία θα προσπαθήσω να απαντήσω γραπτός, αλλά για τώρα χρόνος για ακόμα μία ερώτηση και μετά θα πρέπει να κλείσουμε. Με το ακούγομαι. Ακούγεσαι. Γεια σου, Μαρτώ, συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Απλά εγώ δεν διαφωνώ κάπως με τη σύνδεση Χρυσή Αυγή με την Ολιγαρχία, δηλαδή με αυτή την έννοια. Γιατί η Χρυσή Αυγή συγκεκριμένα δεν έκανε κάποια απόπειρα κατάλυσης αυτού του δημοκρατικού πολιτεύματος που δεύτερη ερώτηση, αν είναι δημοκρατικό το πολίτευμα που έχουμε. Αλλά μια χαρά γιγαντώθηκε μέσα από αυτό και στηρίχθηκε μέσα από το ίδιο τη δημοκρατία, να το πω έτσι. Μια χαρά γιγαντώθηκε Χρυσή Αυγή μέσα από αυτού της δημοκρατίας μας. Δηλαδή δεν έγινε κάτι, η Χρυσή Αυγή απέκτησε ξαφνικά κοινωνικό έρισμα και ξαφνικά ο κόσμος άρχισε να είναι φασίστης κλπ. Μετά το δεύτερο, ότι με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής τώρα αυτό με τη δικαιοσύνη δώσαμε ουσιαστικά το πάτημα στο κράτος, αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή να χαρακτηρίζει οτιδήποτε θεωρεί ότι είναι ανατρεπτικό, τέλος πάντων φασιστικό, οτιδήποτε άλλο πέρα από το να συμφωνούν. Δηλαδή, αν διαφωνείς με τους παράλογους τόμους που υπάρχουν, είσαι φασίστας. Εκεί έχει δώσει το δικαίωμα, το πάτημα, να κυνηγάει τώρα ελεύθερα και το άλλο συσταγωγικά άκρο, να το πούμε έτσι. Και η δεύτερη ερώτηση, αυτή τη στιγμή έχουμε δημοκρατία. Θεωρούμε δηλαδή ότι έχουμε δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Θα απαντήσω με τη σειρά. Στο πρώτο, ναι, από την αρχή αυτό που τόνισα είναι ότι δεν παραλληλίζω δύο απόπειρες ανατροπής της δημοκρατίας κυριολεκτικά στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής, αλλά μίλησα για προσπάθειες καταπάτησης και αντιστράτευσης των δημοκρατικών αξιών. Οπότε μιλάμε για αντιδημοκρατικές πρακτικές και εκεί σχετίζεται
σχετίζονται τα περιστατικά ολιγαρχίας. Οπότε, σαφώς, και εγώ το τόνισα αυτό σε κάποιο σημείο, ότι στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής έχουμε ένα κόμμα το οποίο εκμεταλλεύεται το δημοκρατικό πλαίσιο εκλογής και όχι μόνο, ούτως ώστε να γιγαντωθεί, όπως λες. Σαφώς γίνεται αυτό. Τώρα, αυτό που λες με τη θεωρία των... Τώρα, εντάξει, αυτό που λες είναι και λίγο μια γενίκευση. Προφανώς, αν αναφέρεσαι, ας πούμε, στην κατάπνιξη της διαδήλωσης, της συμπαράστασης έξω από το εφετείο, φυσικά θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί ήταν μια περίπτωση που απλά δεν άφησαν τον κόσμο να χαρεί αυτή τη νίκη της δικαιοσύνης και της Ελλάδας και της κοινωνίας, δηλαδή για μια σήμαντη αφορμή. Δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα επεισόδια όπως δείχνουν τα στοιχεία από reporters που ήταν εκεί. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε όμως να μιλάμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα. Έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα. Έχουμε το προνόμιο να έχουμε πολλά προνόμια της δυτικής δημοκρατίας που δεν υπάρχουν σε άλλα καθεστώτα και χώρες. Ταυτόχρονα, αυτό που λες για τη θεωρία των δύο άκρων είναι φυσικά πολύ επικίνδυνο και συμφωνώ μαζί σου. Είναι πολύ επικίνδυνο να ταυτίζουμε το φασισμό, τον ναζισμό και το ρατσισμό με οτιδήποτε άλλο παρεκκλίνει από, ας πούμε, κάποιες κεντρώες ιδέες που είναι πιο οικίες στο δυτικό κόσμο. Συμφωνώ με αυτά, με αυτό που λες. Το τσουβάλιασμα είναι επικίνδυνο. Και στο τρίτο που είπες, αν έχουμε δημοκρατία, η πιο σύντομη απάντηση είναι ότι ναι, έχουμε δημοκρατία. Η πιο μεγάλη απάντηση θέλει 2-3 ώρες να το συζητήσουμε, να πιούμε για καμία ραγή. Έχουμε περιθώριο για μία ερώτηση ακόμα. Έχουμε περιθώριο για μία ερώτηση. Μου λένε πως δεν έχουμε περιθώριο. Από την τεχνική υποστήριξη, τη μακρινή. Αρκετά ενδιαφέρον. Η ερώτηση είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι θα σ' άρεσε. Άμα είναι σύντομη, έχουμε 2 λεπτάκια ακόμα. Ωραία, ναι. Ωραία. Θέλω λίγο τη θέση σου. Εντάξει, θεωρώ ότι είσαι αρκετά τολμηρή για να κάνεις αυτή την αντιπαραβολή. Δεν ξέρω αν ιστορικά μπορούμε να κάνουμε αντιπαραβολές τέτοιες ανάμεσα σε δύο κοινωνίες οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Όπως επίσης δεν ξέρω αν μπορούμε να ταυτίσουμε τους ολιγαρχικούς με τους ναζί για να μπορέσουμε να τους αντιπαραβάλουμε. Είδα ότι υπάρχει ένας κύκλος, ότι αυτό είναι ένα κομμάτι ενός κύκλου. Δεν ξέρω ποια είναι η ακτίνα του κύκλου για να ξέρω την έκταση και την περιφέρειά του. Δεν αναφέρεται. Προχωράω στην ερώτησή μου και θα ήθελα τη θέση σου. Δεν είναι η ερώτηση δική μου. Είναι από έναν μελετητή της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας, τον Καστοριάδη, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την αρχαία ελληνική δημοκρατία με τη σημερινή, δημοκρατία γενικά. Και λέει ο μελετητής αυτός ότι υπάρχουν 3 ουσιαστικές διαφορές. Πρώτον, η αρχαία ελληνική δημοκρατία αυτή του 5ου και πριν αιώνα δεν δέχεται σε καμιά περίπτωση την αντιπροσώπευση. Τη χλεβάζει την αντιπροσώπευση. Είναι το ένα σημείο στο οποίο επιμένει ο Καστοριάδης. Άρα δηλαδή κανείς στην ελληνική αρχαία δημοκρατία δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει κανένα. Αν μπορείτε λίγο να συντομεύσετε, γιατί πραγματικά δεν έχουμε χρόνο. Άφησέ με λίγο να τελειώσω. Το δεύτερο είναι ότι στην αρχαία ελληνική δημοκρατία δεν υπάρχει αυτή η γελοιότητα των εκλογών. Αυτή τη γελοιότητα που σήμερα την αντιμετωπίζουμε στην Αμερική. Άρα δηλαδή λένε κατά την αρχαία ελληνική δημοκρατία
ότι δεν υπάρχουν εκλογές. Οι εκλογές... Σας το λέω γιατί λόγω του Zoom, συγγνώμη ένα λεπτό, θα κλείσει η σύνδεση, γι' αυτό σας το λέω. Οι εκλογές είναι χαρακτηριστικό των αριστοκρατικών. Εκλέγουν τον άριστο στην αρχαία ελληνική δημοκρατία. Και το τρίτο είναι το ζήτημα του κράτους. Δεν τα βάζω εγώ, τα βάζει ο Καστοριάδης. Γι' αυτό σε παρακαλώ λίγο προσοχή. Η αρχαία ελληνική δημοκρατία δεν έχει κράτος. Δεν μιλάει για κράτος. Το κράτος το βάζουν αργότερα σε ερμηνείες τους οι Γερμανοί και μάλιστα το βάζουν οι Waffen SS μεταφράζοντας κομμάτια του επιταφείου όπου ταυτίζουν την πόλη με το κράτος και το κράτος. Να σας απαντήσω, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Τα τρία στοιχεία είναι στοιχεία στα οποία θα ήθελα μία απάντηση. Το δεύτερο, επειδή προχώρησες και πήγες στο 1821, άρα έβαλες το ζήτημα της συνέχειας του ελληνικού έθνους. Θα σας απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, γιατί πραγματικά θα πέσει η σύνδεση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να ξέρω τη θέση σου πάνω στη συνέχεια του ελληνικού έθνους. Θα σας πω. Δεν συνέκρινα σε καμία περίπτωση την ολιγαρχία με τον ναζισμό, σε κανένα σημείο της ομιλίας μου. Αυτό που συνέκρινα είναι δύο διαφορετικές κοινωνίες, όπως πολύ ξεκάθαρα είπα, ως προς κάποιες πρακτικές που έχουν να κάνουν με αντιδημοκρατικές και δημοκρατικές αξίες. Οπότε δεν μίλησα για κάποιο πολιτικό σύστημα, ούτε το συγκρίνα απολύτως το ένα με το άλλο. Είναι άλλο το αξιακό σύστημα της δημοκρατίας μιας χώρας και άλλο, ή μιας πόλης και άλλο το πολιτικό σύστημα μιας δημοκρατίας. Εγώ μίλησα για αξίες. Γι' αυτό ακριβώς μπόρεσα και να κάνω κάποιες αντιπαραβολές. Εκλογές δεν υπήρχαν στην αρχαία Αθήνα, παρά μόνο για το αξίωμα του στρατηγού που απαιτούσε εξειδίκευση. Και αυτό είναι αλήθεια. Δεν σημαίνει ότι τις χλέβαζαν. Απλά η ιδέα της κλήρωσης, ότι εκλέγεσαι, ότι κληρώνεσαι για να αποκτήσεις κάποιο αξίωμα, ήταν ακρογωνίως λίθος της άμεσης δημοκρατίας. Γι' αυτό ακριβώς δεν είχαμε εκλογές. Γιατί δινόταν σε κάθε Αθηναίο πολίτη ίδια ευκαιρία εκλογής. Αυτός είναι ο ορισμός της άμεσης δημοκρατίας. Αυτά μπορώ να σας πω προς το παρόν. Μπορούμε να συνεχίζουμε τη κουβέντα μας. Δυστυχώς η σύνδεσή μας για το Zoom θα τελειώσει τώρα, γι' αυτό και πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πολύ και για τις ερωτήσεις. Ήταν μεγάλη μου χαρά να ανοίξω αυτόν τον κύκλο διαδικτυακών ομιλιών και να σας καλωσορίσω στη στέγη μας και ελπίζουμε όλοι μας να σας ξαναδούμε και σε επόμενες συναντήσεις και σε άλλες εκδηλώσεις, είτε διαδικτυακά προς το παρόν, αλλά και από κοντά όταν θα έχουμε την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ.